Εμείς καθόμασταν έξω αργά το βράδυ στην αυλή του σπιτιού μας. Άκουσα έναν πάρα πολύ δυνατό θόρυβο και αμέσως φοβήθηκα, μπήκα μέσα στο σπίτι μου, ειδοποίησε ένα συγχωριανό μου, το οποίο παιδί τους κυνήγησε με το δικό του αυτοκίνητο. Καλέσαμε αμέσως την αστυνομία, ήρθανε από την ΟΠΚΕ και μετά φύγαμε. Ήταν πολύ... Ειδοποίησα κάποιον συγχωριανό μου γιατί προφανώς ταραχτήκαμε κι εμείς. Πολύ γρήγορη, σπάξανε πόρτες, παράθυρα. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι το σπίτι σου έχει διάρρηξη. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα εδώ, το είδα άνω κάτω. Ενημέρωσα την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, το είδε και μου είπαν ότι θα έρθει και η σήμανση να πάρει αποτυπώματα. Έκαναν μεγάλη ζημιά. Σπάσανε την πόρτα και τις δύο πόρτες. Ναι, και τις δύο πόρτες. Οι γείτονες ενημέρωσαν την αστυνομία εχθές το βράδυ. Και εγώ ενημερώθηκα σήμερα το πρωί γύρω στις 10.30 με 11. Ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα και είδα το σπίτι άνω κάτω. Οι εικόνες που βλέπετε Θεσσαλονίκη τις βλέπετε και εδώ στο πρωί. Ναι. Άρα... Ακριβώς. Το ίδιο. Ξεφεύγει η κατάσταση, έτσι. Ναι. Τους κυνήγησαν, ναι. Τους κυνήγησε το συγχωριανός με το δικό του αυτοκίνητο, τον οποίο βρήσανε. Ναι, νομίζω ότι μετά από αυτό οι κάτοικοι θα έχουν το νου τους επί 10 και ό,τι και να συμβεί νομίζω ότι θα είναι σε ενεργεία. Εγώ θορυβήθηκα πάρα πολύ, γιατί αυτοί είναι ανελέητοι, δεν ξέρουν με τι θα έρθουν. Θα σε κοιμήσουν, θα σε σκοτώσουν. Θα παρακαλούσα την αστυνομία να κάνει πιο συχνές παρελάσεις από την Αμπέλα, γιατί το χωριό μας είναι μικρό. Κινητοποιήθηκαν. Αλλά ήταν λίγοι. Μετά από αυτά τα περιστατικά υπάρχει φόβος? Λογικό. Υπάρχει και πάρα πολλοί. Μετά το περίπτερο κλέψαν εδώ. Μετά από κανένα δύο μήνες θα χτυπήσουν κάποιο άλλο σπίτι. Και γιατί να μην και το δικό μου ή κάποιο αλλού. Αλλά και σπάρουν ό,τι θέλουν, αρκεί να μην μας σκοτώσουν.